Κλείσουμε. Μας εδώ μου αυτή η φιλενάδα του, του Μακρυγιάννη, λοιπόν, το τι μου στέλνει. Θα ασχοληθούμε, θα ασχοληθούμε και έχουμε debate, έχουμε μέχρι αυτό, τότε, θα δούμε και πώς θα αντιδράσει η δικαιοσύνη, αν θα αντιδράσει και ποια φυσικά θα είναι και η αντίδραση του Στέφανου Κασελάκη. Να πάω όμως στον κύριο Μιλόπουλο που περιμένει στο Skype αρκετή ώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Καθηγητά, τι κάνετε? Καλησπέρα, σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, αλλά δεν σας... Θα ήθελα να παρέμβω, αλλά δεν με καλέσατε. Ναι, δεν σας καλέσαμε, δεν το, σας φαντάζομαι, το φαντάζομαι, είμαι σίγουρη, αλλά δεν σας καλέσαμε γι' αυτό, για αυτή την συζήτηση. Ενδεχομένως για αυτή την κακοκαιρία. Για αυτή την κακοκαιρία, ναι. Για την κακοκαιρία σας καλέσαμε, για άλλη κακοκαιρία. Και εσείς για ακραία, για ακραία φαινόμενα συζητάτε, αλλά για ακραία πολιτικά φαινόμενα. Ακριβώς. Εμείς αφήστε την πολιτική κακοκαιρία πάνω στη φυσική. Ναι. Ναι, θα πάμε λοιπόν στην καιρική. Πάντως να πω ότι ο Μιλόπουλος είναι ένας αξιόλογος και πολιτικός, εκτός από επιστήμονας και πολιτικός. Και εγώ κάποια στιγμή θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη του για τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα... Όχι σήμερα. Εντάξει, όχι σήμερα, μα ο άνθρωπος λέει θα ήθελα και εγώ να παρέμβω, δεν έχετε καλέσει γι' αυτό. Να τον φημώνουμε. Κάνατε τον... πολύ ωραία συζήτηση, γι' αυτό το είπα. Σας άκουγα πραγματικά με ενδιαφέρον. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην στάτη της κακοκαιρίας. Είστε ο καταλληλότερος από τους καταλληλότερους να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, αν πρέπει να ανησυχούμε, σε τι κατάσταση θα βρουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που φαίνεται ότι θα τα αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα τη χώρα μας, ιδιαίτερα την Αθήνα. Στο παρελθόν είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Μπελαβίλα σε εκπομπή μας, ο οποίος είχε κάνει εκλεκτός συνάδελφος. Ακριβώς, ο οποίος είχε κάνει μια έκθεση που δεν μας ενθάρρυνε να σκεφτούμε ότι είμαστε η Αθήνα, τουλάχιστον είναι έτοιμη, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει από την περιφέρεια κάποιες πρωτοβουλίες, όπως αυτή που θέλει να καθάρισε ουσιαστικά τον Κηφισό. Όχι όλο, γιατί δεν είναι αδύνατο, αλλά ουσιαστικά ο Κηφισός είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν καιρό. Φτάνει αυτό όμως? Και να προσθέσω, κύριε Πρίτανη, ότι τώρα το απόγευμα πήγε σε κατοίκους της Θεσσαλίας, της βορειοανατολικής Εύβοιας και των Σποράδων, 112, που τους προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και για πολύ μεγάλο, σκεφτείτε τώρα, για η Θεσσαλία, μεγάλο όγκο νερού. Ναι, ναι. Στη Θεσσαλία. Το 112 βέβαια δεν είναι ένα αντιπλημμυρικό μέσο. Όχι, απλώς η μετεωρολόγη λέει. Είναι μια ίστατη προσπάθεια να σώσουμε ανθρώπους. Ναι. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε αντιπλημμυρική προστασία. Δηλαδή το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε και χρησιμοποιούμε το 112 στην αντιπλημμυρική προστασία δείχνει ότι ακριβώς η χώρα είναι αθωράκιστη. Διότι αν δεν ήταν αθωράκιστη, δεν θα χρειαζόμασταν να διώχνουμε, να κάνουμε αυτό το πράγμα, να εκενώνουμε τα χωριά και τις πόλεις κάθε φορά που έχουμε πλημμύρα. Κοιτάξτε να δείτε. Το 2020 είχαμε τον Ιαννό στη Θεσσαλία. Θα μιλήσω με ένα παράδειγμα, με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που ακούνε. Το 2020 είχαμε τον Ιαννό στη Θεσσαλία. Είπαν οι επιστήμονες, οι υδρολόγοι, ότι ήταν ένα φαινόμενο που συμβαίνει μια φορά στα 500 χρόνια. Βγήκαν τότε κάποιοι συνάδελφοί μου, να πω εντός εισαγωγικών, και είπαν: παιδιά, τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μετά από 500 χρόνια ξανά τέτοιο φαινόμενο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε έργα. Και μέσα σε 3 χρόνια από τότε, δεν πρόλαβαν να σταματήσουν να μιλούν. Σε 3 χρόνια έρχεται το δεύτερο φαινόμενο, ο Ντάνιελ, που ήταν διπλάσια πιο σπάνιο, ήταν μια φορά στα 1000 χρόνια. Και πάλι κάποιοι βγήκανε, συνάδελφοί μου εντός εισαγωγικών, και είπαν ότι η παιδιά τελείωσε, αφού γλιτώσαμε, επιβιώσαμε από τον Ντάνιελ, μετά από 1000 χρόνια ξανά. Καταλαβαίνετε ότι με την κλιματική αλλαγή κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής για τίποτα. Η πρώτη γενική παρατήρηση είναι αυτή. Τίποτα δεν είναι όπως παλιά δηλαδή. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, ήμασταν ασφαλείς πριν την κλιματική κρίση απέναντι στις πλημμύρες για να πούμε ότι κατά ένα μέρος είμαστε και τώρα που έχουμε την κλιματική κρίση και έχουμε πιο ακραία φαινόμενα? Η απάντηση είναι όχι. Ούτε πριν την κλιματική κρίση ήμασταν ασφαλείς, διότι εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση φωνάζει για ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία των λεκανών απορροής, το οποίο σημαίνει ότι πλέον η αντιπλημμυρική προστασία στην Ευρώπη και στον κόσμο και προκλιματικής κρίσης, πολλό δε μάλλον επικλιματικής κρίσης. Δεν γίνεται για να προστατέψουμε την Αθήνα, για να προστατέψουμε την τάδε πόλη, το τάδε χωριό. Γίνεται για να προστατέψουμε το σύνολο της λεκάνης απορροής. Γιατί? Γιατί αν κανείς δεν πάρει εγκαίρως μέτρα ψηλά στην ορεινή περιοχή, εκεί που συγκεντρώνεται το πολύ νερό με τη βροχή και το χιόνι, όση αντιπλημμυρική προστασία και αν έχει κατάντη στην παιδινή περιοχή,
Όσο και αν έχει καθαρίσει τα ρέματα και τα ποτάμια καλά, ούτε αυτό γίνεται. Αλλά ας υποθέσουμε ότι γίνεται. Και όσο και πιο καλά αντιπλημμυρικά έργα και αν έχει στην παιδινή περιοχή, αν έρθει το πολύ νερό, αυτό το νερό που συμβαίνει μια φορά στις 500 και μια φορά στις 1000 φορές, στα 1000 χρόνια, δεν πρόκειται να γλιτώσει κανείς. Προσφάτως κλήθηκα να κάνω μια πραγματογνωμοσύνη σε μια λεκάνη απορροής στη Θεσσαλία. Υπάρχουν αιτήματα για αποζημιώσεις, καταλαβαίνετε, μετά τις πλημμύρες, και τα δικαστήρια βρίσκουν εμπειρογνώμονες, καθηγητές κτλ. Να γράψουν και να πούνε αν ποιος φταίει και αυτά. Αυτό το οποίο διαπίστωσα ήταν δύο πράγματα και θα σας τα πω, είναι αυτά που συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Η Θεσσαλία ήταν ένα τυπικό παράδειγμα. Το πρώτο ήταν ότι δεν υπήρχε καμία προστασία ανάντι, δηλαδή στην ορεινή περιοχή δεν υπήρχε τίποτε να σταματήσει το πολύ πλημμυρικό κύμα το οποίο δημιουργείται εκεί. Και όχι μόνο δεν υπήρχαν έργα, αλλά επειδή ακριβώς συμβαίνουν και συχνά στις δασικές πυρκαγιές τελευταία, είχαν ξεριζώσει και τα δάση, άρα δεν υπήρχε και τίποτε να σταματήσει την πλημμυρική απορροή, γιατί το δάσος, όπως ξέρετε, είναι το πρώτο αντιπλημμυρικό έργο. Σταματάει και καθυστερεί την πλημμυρική απορροή να κατέβει το μεγάλο πλημμυρικό κύμα κάτω, και εντωμεταξύ ενισχύει και τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα ψηλά, έτσι ώστε να μην έχουμε λειψιδρία στη συνέχεια μετά την πλημμύρα. Τα δάση λοιπόν είναι η πρώτη αντιπλημμυρική προστασία, και να μην μιλήσω, νομίζω το ξέρετε όλοι, ότι ένα μεγάλο μέρος από τα δάση της χώρας έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Θυσιαζόμενα στο 112. Θεωρούμε επιτυχημένη την πολιτική του 112, γιατί πράγματι δεν έχουμε ανθρώπινα θύματα. Έχουμε χάσει όμως ένα τεράστιο κομμάτι του δασικού μας πλούτου, και αυτή την απώλεια συνεχίζουμε να την έχουμε, διότι πουλάμε, εκχωρούμε βουνοκορφές στις μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις για να στήσουν ανεμογεννήτριες, και σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε δάση, θα έχουμε ανεμογεννήτριες στα βουνά, το οποίο σημαίνει ότι οι κατάντι περιοχές θα είναι ευάλωτες στον οποιονδήποτε πλημμυρικό κίνδυνο. Ένα πράγμα λοιπόν που διαπίστωσα, θα ολοκληρώσω, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι λίγος. Ένα πράγμα λοιπόν που διαπίστωσα στη Θεσσαλία, τον δεν υπήρχε ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία, δεν υπήρχε τίποτα ψηλά στην ορεινή περιοχή να σταματήσει το νερό. Και είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν εκεί, δεν είναι ίσως του παρόντος. Να προχωρήσω στο δεύτερο. Και στα κατάντια αντιπλημμυρικά έργα όμως, εκεί που υπήρχαν κάποια αντιπλημμυρικά έργα, διαπιστώθηκαν μια σειρά από παραβάσεις, ας τις πω έτσι. Και επειδή είστε στην Αθήνα και ξέρετε για την υπογειοποίηση των ρεμάτων της Αθήνας και των ποταμών της Αθήνας, θα πω ένα παράδειγμα μιας πόλης που ήταν στην άκρη ενός ρέματος το οποίο κατέβαινε από ψηλά, αφού είχε, μιλάω για τη Θεσσαλία, αφού είχε συγκεντρώσει λοιπόν όλο το νερό της ορεινής και παιδινής περιοχής και ήταν έτοιμο το ρέμα αυτό να βγει στη θάλασσα, επειδή ήταν ένα παραθαλάσσιο θέρετρο, υπογειοποίησαν το ρέμα αυτό, όπως κάναμε στον Κηφισό στην Αθήνα και σε άλλα τέτοια ποτάμια και ρέματα, και στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, η Εθνική Αμήνη, ο κεντρικός δρόμος που κατεβαίνει δίπλα από τη Διεθνή Έκθεση, δρόμος, ήταν ρέμα, ήταν ποτάμι το οποίο το υπογειοποίησαμε. Επειδή λοιπόν συνέβη και αυτό, πλημμύρισε αυτή η περιοχή, αυτό το χωριό, πλημμύρισε το σχολείο κτλ. Και γλίτωσαν τελευταία στιγμή επειδή έφυγαν οι άνθρωποι από το χωριό. Λέω λοιπόν, για να κλείσω την ερώτηση, ναι, πρέπει να αισθανόμαστε μεγάλη ανασφάλεια, και γιατί η κλιματική αλλαγή δεν αστείευεται και τα φαινόμενα είναι πραγματικά ακραία, αλλά και γιατί εμείς δεν έχουμε κάνει την κατάλληλη αντιπλημμυρική προστασία, έτσι ώστε να προστατευτούμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Και κάτι ακόμα, επειδή το ακούω πολύ συχνά από τους πολιτικούς, και ο Πρωθυπουργός το είπε, και είναι λάθος, λάθος επιστημονικό, όχι πολιτικό. Λένε ότι τέτοια φαινόμενα ακραία, ό,τι λέει αντιπλημμυρική, το άκουσα, το έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλία, είναι λάθος. Ό,τι αντιπλημμυρική προστασία λέει και να κάναμε, αποκλείται να είχαμε αντιμετωπίσει αυτό το τόσο ακραίο φαινόμενο του 1 στα 1000. Είναι δυνατόν 1 στα 1000 να κάνεις αντιπλημμυρική θωράκιση? Θέλεις, πρέπει να γεμίσεις τον τόπο με φράγματα και αντιπλημμυρικά έργα. Είναι λάθος αυτό. Κανείς δεν είπε ότι πρέπει να θωρακίσεις την Ελλάδα απέναντι στο 1 προς 1000. Θωράκισε την απέναντι στο 1 προς 50 χρόνια που είναι, ή στο 1 προς 75 που είναι οι διεθνείς κανονισμοί λένε. Θωράκισε την σωστά, και αν το κάνεις αυτό, ένα μεγάλο μέρος της πλημμύρας της που θα έρθει, που θα είναι πολύ πιο σπάνια από αυτήν για την οποία εσύ έχεις θωρακίσει, θα αντιμετωπιστεί από τη θωράκιση που έχεις. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή μια περιοχή να μην έχει κανένα έργο σε σχέση με το να έχει να αντιμετωπίσει μια πλημμύρα και να έρθει μια μεγαλύτερη από αυτήν για την οποία είναι προστατευμένη. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Στη δεύτερη περίπτωση, ένα μεγάλο μέρος της καταστροφής θα αποφευχθεί ή θα μετριαστεί εξαιτίας ακριβώς του ότι υπάρχουν κάποια έργα.
Κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Μας κάλυψατε. Ήσασταν απόλυτα κατανοητός, όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός. Απεσιόδοξα. Μη ζήσουμε φαινόμενα σαν τη Ισπανία. Σαν τη Βαλένθια, ναι. Εδώ απεντάσσονται αντιπλημμυρικά έργα, κύριε καθηγητά. Απεντάχθηκαν αντιπλημμυρικά έργα. Έτσι. Τα οποία ήταν για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή έτσι. Ένωση, αλλά τούτη έτσι. Η κυβέρνηση έχει, με αυτά που έχει έκανε. Μιλήσει στην φαινόμενα Βαλένθιας μπορεί να ζήσουμε. Κύριε Μακρυγιάννη, δύο πράγματα κάνουμε. Κύριε Μιλόπουλε, φαινόμενα Βαλένθιας μπορεί να ζήσει και η Αθήνα. Αυτό και κλείνουμε. Ασφαλώς. Και ακραία φαινόμενα σαν τη Βαλένθια, δηλαδή τέτοιες βροχοπτώσεις με τέτοια ένταση. Ξέρετε, η Βαλένθια ήταν πιο μεγάλη ένταση της βροχής από ό,τι ήταν πέρυσι στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Ήταν περίπου μια μισή φορά. Πιο μεγάλη ένταση της βροχής, δηλαδή σε πιο λίγο χρόνο έπεσε πιο μεγάλο ύψος βροχής. Αυτό είναι η ένταση. Άρα. Ξέρετε, η ένταση, άκουγα τα δελτία ειδήσεων και παρατηρούσα ένα συστηματικό λάθος που κάνουν όλοι. Έλεγαν ότι έπεσαν 500 χιλιοστά ύψος βροχής. Αυτό δεν λέει, ξέρετε, τίποτα. 500 χιλιοστά ύψος βροχής σε πόση ώρα. Αν μου πείτε ότι έπεσαν 500 χιλιοστά ύψος βροχής σε 10 μέρες, είναι άλλη τάξη φαινόμενο. Αν μου πείτε ότι έπεσαν 500 χιλιοστά ύψος βροχής σε μία ώρα όμως. Είναι κατακλυσμός. Είναι ένα φαινόμενο απίστευτο, ας πούμε. Η ένταση της βροχής είναι αυτή λοιπόν που κάνει το αυτό. Και να απαντήσω στον κύριο Μακρυγιάννη, αν μου δίνετε 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα δύο για να πράγματα κλείσω, δεν κάνουμε, κύριε Μακρυγιάννη. Και τα έργα μέσα στις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν δεν τα κάνουμε σωστά. Αλλά και επιπλέον κονδύλια πρέπει να κινητοποιήσουμε πράγματι και από το κράτος, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να θωρακίσουμε την Ελλάδα, για να μην κλαίμε. Διότι ο κίνδυνος είναι μπροστά μας. Η κλιματική αλλαγή δεν αστείευεται. Ευχαριστούμε. Καθηγητά, ευχαριστούμε πάλι. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Την άλλη φορά με ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο το ακραίο φαινόμενο.